που είδαν όλοι, την ανωτερότητα του αντιπάλου δηλαδή, από πού πρέπει να ξεκινήσεις, από τον καιρό, όχι. Από την τύχη, από την διαιτησία, δεν ξεκινάς από τη δυναμικότητα, που έχουν ομάδες, πολύ περισσότερο αυτό αποδεικνύεται στο παιχνίδι, γιατί αποδείχθηκε ότι είναι καλύτερη. Δηλαδή έπρεπε να ξεκινήσεις από κάτι άλλο, να πεις δηλαδή ότι αυτός τους πήρε χει ο Άρης. Θα μπορούσε να το πάρει και ο ΠΑΟΚ το χειρό, είναι επιτυχία. Εντάξει, άμα το πεις αυτό το πράγμα, γενικά δεν είναι επιτυχία του να παρουσιάσει αυτή την εικόνα. Εντάξει. Κοίταξε, για μένα το σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να παίξει καλύτερα. Και δεν έπαιξε. Σίγουρα. Εντάξει. Αυτό συνέβη για κάποιους λόγους. Ναι, από πού ξεκινάς. Τώρα πάω, ξεκινάς με την δεκάδα. Ωραία. Την ατομική απόδοση. Εντάξει, ξεκινάς με τον Γλύκο που είναι τρακαρισμένο γιατί έχει να παίξει καιρό και ακούστηκαν τόσο. Με τον Βιβιάν που δεν έχει επίσημο παιχνίδι, με τον Νότο που ήταν δερματίας, ωραία, με τον Κέντρο που ήταν εβδομάδα και έκανε δύο προπονήσεις, με τον Φωτάκη που ήταν καλά. Ένα ήταν καλά. Ναι, μεταφέρθηκε ο Φωτάκης στον άξονα, δεν είχε τον Λάζαρ στη σύνδεσή σου μετά από καιρό, ωραία. Ο Σαντικίδης πήγε σε ρόλο δεξιού χαφ και ο Λόνας επέστρεψε μετά από ένα μήνα. Όλα αυτά μαζί είναι λογικό να δώσουν την εικόνα. Ένα λόγο είναι αυτό. Ναι. Γιατί αν ήταν και όλοι αυτοί πολύ καλά, πάλι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί και να μην έφτανε στα πόδια του Ολυμπιακού. Κατά πάσα, δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Εσύ κοιτά την δικιά σου όμω. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν μαζί δημιούργησαν, ξέρω εγώ, μια εικόνα. Κοίταξε, ρε παιδί μου, σε ένα παιχνίδι, αν ο Ολυμπιακό πιάσει το μέγιστο, πιάσει το πόδι του μέγιστο, πιάσει ένα καλύτερο. Ναι. Ποιο είναι ο άλλος τρόπος για να είσαι καλύτερος του Ολυμπιακού, να παίξεις πιο ψυχομένο. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε. Ήταν πολύ κακή εικόνα σε αυτό το επίπεδο. Πάρα πολύ. Δηλαδή... Αυτό είναι η κουβέντα που κάνουμε για τις αποβολές. Μπορεί, Γιάννη, και αυτό είναι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ρώτησε ο Γιάννης ο Βιωτήρης στον Δόνη και είχε δίκιο ο συνάδελφος. Πολύ δίκιο που έχει. Πάρα πολύ παράξενο πάντως. Δηλαδή, αυτό είναι το μόνο. Το ότι επηρεάστηκαν και δεν έπεσε κάποια υποκλωτσιά, ένα δυνατό μαρκάρισμα, ένα τζαρτζάρισμα, ένας καυγάς, ένα τίποτα. Μόνο αυτό. Δεν ξέρω. Μα καυγά από τα τώρα για να κάνεις, πρέπει να σε προκαλέσει και ο αντίπαλος. Δεν είναι αποκριτική αυτή. Ξεκινάμε από τον καυγά. Παίζει πάω ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν κανένας αποκριτικός. Και εντάξει, αυτό είχε να κάνει και με το επίπεδο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα έπαιξε στη Σάλη και την Τάρτη και θα έπαιξε σένα τώρα. Δηλαδή, αυτοί τώρα έρχονται να παίξουν και δείσουν και να φύγουν. Ωραία, δεν έρχονται να μανιδιάσουν όπως ήταν κάποτε το ποδόσφαιρο. Για να μανιδιάσουμε καλύτερα, σε προκαλέσει. Δεν σε προκάλεσε. Δεν υπήρχε πάθος, δεν υπάρχει φάση όπου άναψαν τα αίματα. Και προφανώς ποδοσφαιρικά και πονηρά τον γηπεδούχο το συμφέρει να ανάψουν τα αίματα. Δεν έγινε ούτε αυτό. Μια κίτρινη ο Αθανασιάδης για διαμαρτυρία. Λίγα πράγματα και σε αυτό το επίπεδο. Λίγα πράγματα. Άρα όταν είναι μια ομάδα καλύτερα από σένα εξορισμού, όταν και εσύ δεν έχεις το ανάλογο πάθος, και υπάρχουν και κάποια αγωνιστικά προβλήματα, κάπου φυσιολογικά, έρχεται αυτό που έρχεται. Δεν είδαμε κάτι μη αναμενόμενο. Σε μία βραδιά, ο κατώτερος, οποία δεν μπορεί να κερδίσει το δυνατό. Ναι, εντάξει, ναι, εκεί. Ναι, βεβαίως, στις 10 φορές, τις 6 θα κερδίσει ο δυνατός. Κανείς δεν είπε ότι μία-δύο φορές δεν θα κερδίσει και ο αδύναμος. Για μένα όλη αυτή η κουβέντα, Δημήτρη, είναι, δηλαδή, τι κάνει μια νέα σε κεραμίδια. Υπό την έννοια του ότι για μένα το πιο σοβαρό είναι αυτό που παίζουν σύνδεξη τύπου. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα της Κυριακής, όσο το να γνωρίσει τι είναι, πού βρίσκεται, τι θέλει να κάνει, ωραία, πώς θα το επιτρέψει. Αυτό υπάρχει το καλοκαίρι. Δεν έχει αλλάξει. Άρα αφού δεν έχει αλλάξει, ισχύει το καλοκαιρινό. Εγώ αυτό πιστεύω. Το καλύτερο κλειδί γιατί είναι, την ομάδα μεταβατική. Πάμε να κάνουμε ομάδα. Πάμε να κάνουμε ομάδα. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Άλλαξε επικαλή στο δίδυτο. Εσύ το πάμε να κάνουμε ομάδα. Μεταγραφές υπάρχει. Και οι μεταγραφές υπάρχει τοποθέτηση. Να μην μπερδευόμαστε. Σήμερα το είδα πάλι. Λέμε για μεταγραφές, όλα τα λοιπά. Υπάρχει τοποθέτηση για μεταγραφές. Πρέπει να πάμε να μείνουμε το σαβίδι. Αυτή ισχύει. Ότι το χωράψει κιόλας.
η πολιτική των μεταγραφών το χειμώνα θα έχει χαρακτήρα αποκατάσταση του ασθενούς. Αυτό είναι. Τι ψάχνεις εσύ, ποιότητα και μεταγραφάρες το δες. Εγώ δεν μεταγραφάρες. Αυτό το λες κάθε μέρα. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια ενίσχυση, δε φίλε, δεν λέω ότι μεταγραφάρες. Ποιοτική ενίσχυση. Και άλλο σου έχει πει ήδη, υπάρχει κατεγραμμένη άποψή του που δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα, ότι απλώς θα καλύψουμε κενά, θα αποκαταστήσουμε τα προβλήματά μας. Θα έχουμε και καλό πάγκο, είπε, πριν ένα μήνα. Άρα, μετά σε αυτό πρέπει να μιλάμε. Δεν λέμε μας τι ευχόμαστε. Το είπε. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Πώς πάμε. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι ο κόσμος για να κατανοήσει πού είμαστε, πού βαδίζουμε, τι κάνουμε και τι ράζουμε, θα πρέπει να βγει κάποιος επισήμως και να πει: παιδιά, δεν είναι πλάνο μας, έτσι θα πάει χρόνια φέτος. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Ο στόχος του χρόνου είναι αυτός. Ο στόχος του παραχρόνου είναι αυτός. Έχουν υποθεί. Όπως έκανε το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι δεν έχει αλλάξει κάτι. Άλλαξε η ιδιοκτησία. Τι έχει υποθεί ο Δημήτρη. Έχει υποθεί από τον τεχνικό, από τον προπονητή, από τον τεχνικό διευθυντή και τον πρόεδρο. Ναι, από την και τον ιδιοκτήτη στην μία φορά που μίλησε. Τι είπαν. Για μένα δεν υπάρχει. Είπε κανείς για πρωτάθλημα. Όχι βέβαια. Για μένα δεν υπάρχει όμως πλάνο. Δεν υπάρχει πλάνο. Δεν έχει ενημερωθεί το κοινό της ομάδας τι να περιμένει. Το κοινό της ομάδας πιστεύει ότι επειδή ήρθε ο μεγαλομέτοχος πάνε να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Ποιος είναι από αυτό. Κανείς. Οι προσδοκίες δημιουργούνται και μέσα από την τριβή την καθημερινή. Δηλαδή, ότι θα πάρουμε τον Χ, τον ψητό, θα πάρουμε τον Σκόκο, λέει ο άλλος. Έχει γραφτεί. Θα μου πεις γράφτηκε ο Θεοθείο Πούτης με τον Ολυμπιακό, εντάξει. Που εκεί σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Ωραία, αλλά δημιουργούνται προσδοκίες στον κόσμο χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Καταρχάς υπάρχει ρεπορτάζ από την Εσύμβρια για το περιβόητο θέμα του πριν, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν είναι παράλογες οι αντιδράσεις. Απλώς εγώ λέω και το έχω γράψει και στο blog ότι ως μια μεμονωμένη είδηση σαφώς μπορεί να δώσει ακόμα και πάτημα για καζούρα στον αντίπαλο, σε όλους τους αντιπάλους. Είναι είδηση που δεν ικανοποιεί. Αλλά δεν ξέρουμε το Σαββίδι, δεν μπορούμε να το ψυχολογήσουμε. Τι σκέφτεται όταν κάνει κάτι. Εγώ το είπα και χθες στον Τρέγια που βγήκα το βράδυ, ότι η αίσθηση μου εμένα είναι ότι ο Σαββίδης γενικά είναι το ίδιο πολιτικός και ότι αυτή η κίνηση έχει να κάνει και με το προφίλ του. Ότι δεν πειράζει, παιδιά, προσπαθήσατε να πάρετε αυτά. Ωραία. Και να επομενθώ, προσπαθήσατε περισσότερο να πάρετε περισσότερα. Υπάρχουν διευκρινήσεις για αυτό το θέμα και δόθηκαν και σήμερα. Υπάρχουν αγωνιστικά θέματα, έγιναν κάποιες δηλώσεις και θα ακούσουμε από τον παίκτη που ικανοποίησε περισσότερο και για την χθεσινή απόδοση αλλά και για την προοπτική που έχει για το μέλλον, τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Υπάρχουν και τώρα που θα συζητήσουμε με το που επιστρέψουμε. Φυσικά θα πάμε και στο μπάσκετ για την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη. Έχουμε και τα να συζητήσουμε. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 45-26. Σταύρο, πες μου, για πες, τι λέει, τα λεφτά το οποίο θα δώσει ο Σαββάν για το χι που καταφέρει να πάρει στην Τούμπα. Αλλά μετά από τόσα κλαρίνα από τον Ολυμπιακό πήρατε και ένα χι. Δεν έχει καν συνέχεια. Μου, εντάξει, είναι από τους μισούς μορφωμένους της πόλης που δεν ξέρουν αν θα βρείτε μέχρι να έρθουμε σε αυτήν. Αλλά θέλω να πες μου ποια ομάδα έχει περισσότερες νίκες με τον Ολυμπιακό την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Όχι μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Ποια είναι η μοναδική ομάδα εκτός Αθήνας που μου πάθουν ακριβώς λογικά από τις περισσότερες νίκες εναντίον του Ολυμπιακού ιστορικά. Ποια είναι η μοναδική ομάδα που έχει 23 χρόνια ήττο στην έδρα της με τον Ολυμπιακό. Ποια είναι η μοναδική ομάδα που τον έχει αποκλείσει, που τον έχει κερδίσει τελικούς που. Πες και εδώ, μια 4 με τον Κούδα. Ποια είναι η μοναδική ομάδα που το έχει βάλει 4 γκολ στο Καραϊσκάκη. Ωραία. Η παραπάνω κλάση του Ολυμπιακού οφείλεται στο κέντρο, γράφει 599. Τον Κάτσε, τον Λιπόσουνα υστερεί πάρα πολύ σε δύναμη με αντιπάλους υψηλού επίπεδου. Για εξτρά μας μην μιλήσουμε και ο Φωτάκης είναι μια καλούτσα και αλλαγή σε μια ποιητική ομάδα, γράφει 599. Ο 021 λέει το κάναμε με small, με steel 80s, δεν θυμάστε αντικόουτς. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ρεπορτάζ και ό,τι βγαίνει από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ σήμερα. Ζητεί συνεντεύξεις για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όλα αυτά στην πρώτη ώρα αρχικά
της εκπομπής ΠΑΟΚ εδώ στον Ήπειρο, με τη χορηγία από τη Νόβα, όπου και σήμερα έχει ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, τον αγώνα Παθρακικός Άρης, και βεβαίως πέρα από τα αθλητικά γεγονότα υπάρχουν και οι καλύτερες ταινίες από τα μεγαλύτερα φίλια του Χόλιγουντ. Δύναμη, άνεση, πολυτέλεια, νέα μελισσία.
Σε όλα τα κείμενα, με αναλύσεις για όλα τα μάτια.
σε όλες τις κατηγορίες. Μάτσερ Πόλς. Κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Μάτσερ Πόλς. Κορυφαίες σελίδες. Μόνο ποδοσφαίρο. Κόλλησε αυτή η μαλακία. Πού είσαι τώρα, διάβαζε. Σώσε τα. Βάζω που σε την ήλασε. Βάζω που σε την ήλασε. Έλα. Βάρμα. Α, Σταύρο, το κούνησες, ξέρω εγώ. Πάμε. Είμαστε που ήμασταν ξενερωμένοι με τη φλέρα στο ΆΚΑ, ήρθε και το πριν, που πολύ με το πριν τα έχουν. Για το χ να μας κάνει πλέον να ντρεπόμαστε, είμαστε ΠΑΟΚ. Βαριά αυτά τα λόγια. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Μαθαίνουν όλοι, είπαμε. Και εμείς τον μαθαίνουμε και αυτός μαθαίνει τον ΠΑΟΚ. Τι να πεις. Δεν... θα αλλάζουν πολλά έτσι κι αλλιώς. Αλλάζουν και οι συνήθειες. Αυτό είναι. 5-5-5. Μεγαλάνος λέει χθες, κύριε Τσομπατζόγλου, φάση ξεκινάει το Λάζαρ. Ο Κωνσταντινίδης δεν είναι στον Πάσο Σαρπιγκίδη. Ο Λάζαρ δεν είναι στον Κωνσταντινίδη. Έλα. Ο Σαρπιγκίδη. Δηλαδή, ποια είναι η πιο δύσκολη πάσα. Του Σαρπιγκίδη. Του Σαρπιγκίδη είναι δύσκολη. Του Κωνσταντινίδη. Όχι, του Κωνσταντινίδη είναι εύκολη γιατί ο Σαρπιγκίδη έχει κάνει την κίνηση στον χώρο και υπάρχει χώρο. Μόνο με Λάζαρ παίρνει ισχύ. Αυτό είναι. Τα άλλα δεν μα τα πει. Λοιπόν, πάμε στον. Στέλνει τον Μοσκούλα, ο οποίος ήταν στην προπόνηση στη Μεσέβρια για ένα-δυο πράγματα από εκεί. Έχει ρεπορτάζ, έχει για αυτό το περιβόητο πριν κάποιες εξηγήσεις έχουν δοθεί. Θα μας τα πει σε λίγο. Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Βέρεια την Κυριακή. Τα τέσσερα επόμενα μάτς, τα τρία είναι εκτός σε έδρες όπου... πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει βαθμούς, να κερδίσει. Κάτσε, παίζουμε Βέρεια, μετά παίζουμε στην Τούμπα με Λιβαδιά, μετά παίζουμε στα Γιάννα. Και μετά στο Παθρατικό. Στέλιο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ρε. Να σε γιώργο. Πόσο γίνεσαι. Τι λες, ρε γιώργο, τι έχει, ρε. Φέρετε πράγμα είναι αυτό. 89, ρε. Ωραία, ωραία. Πήρε τον αέρα σου. Τι βγαίνει από εκεί, τι κλίμα εισέπραξες. Δεν μπορεί να χαμογελάνε κιόλας, στα δύο μάτς δεν είναι. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα και τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι από τα πρόσωπα του αγώνα έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω θα είναι και το πρόσωπο και για αρκετούς αγώνες. Από εδώ και πέρα, ναι. Μετά για το χθεσινό. Όχι, κοίτα για να τα λέμε όλα. Στρατηγικά ο ΠΑΟΚ σκόπευε να τον ρίξει στη μάχη σε κάποια φάση στη διάρκεια της σεζόν. Απλά η εικόνα του έτο δίνει το δικαίωμα σε αυτό να το κάνει νωρίτερα, εντάξει. Αυτή είναι η... Ναι, ναι. Για τα πριν τι βγαίνεστε, γιατί τι λένε, υπάρχουν διευκρινήσεις, τι γίνεται. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Να τα πάμε με την αρχή, Γιάννης έκοψε τα πάντα το καλοκαίρι. Τα πάντα.
Και μάλιστα είχε και τους εσωτερικούς κανονισμούς όλων των ομάδων. Και ο ΠΑΟΚ ήταν με διαφορά η ομάδα η οποία ήταν πιο απλόχερη σε θέματα πριν. Και αναγκάστηκε ο Γεωργιάδης λόγω και της κατάστασης που επικρατούσε τότε να τα κόψει όλα. Και μετά την έλευση του Ιβάν Σαββίδη έγινε η κουβέντα που αναφέρει τώρα ο Στέλιος. Ότι άρα, εμένα, ναι. Δηλαδή δεν έδωσε το πριν για την ισοπαλία, αλλά το έδωσε γιατί έτσι ήθελε, ήρθε η ώρα. Καλά, εντάξει, αυτό προφανώς. Ναι, γιατί μπορεί ορισμένα απάντησα ότι υπήρχε παλιότερα κάτι άλλο, και τους ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην δεν νομίζω ότι το σώζει. Εσύ τώρα, αυτό ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Άμα θες να το δεις αλλιώς, θα το δεις αλλιώς. Άμα δεν θες να το δεις, θα το δεις προσδοτικά. Εντάξει, υπάρχει μια πλειοψηφία και δεν έχει άδικο στο να αισθάνεται άσχημα. Δεν είναι λογικό να υπάρχει δυσαρέσκεια. Αυτό είναι δεδομένο, ναι. Αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Στην ώρα τους πληρώνονται. Τα φετινά χρήματα. Ναι. Τα παλιά, θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Λοιπόν, ναι. Το μικρό ή το μεγάλο. Το μικρό. Ναι. Άρα θα παίξει μέσα στο 12 δηλαδή. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Άρα δηλαδή στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός θα έχουμε και το Γεωργιάδη στο ρόστερ. Εντάξει. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο στιγμή από εκεί να επισημάνουμε. Καμία ιδιαίτερη παρουσία. Όχι. Ό,τι υπόθηκε από το καλοκαίρι. Ό,τι υπόθηκε το καλοκαίρι. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζουν στόχοι, δεν αλλάζουν προτεραιότητες. Αυτό ισχύει. Στέλιο, ευχαριστούμε και πάλι χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ από την προπόνηση. Αλήθεια είναι ότι το ρόστερ σιγά σιγά γεμίζει. Έτσι, μπήκε ο Βιβιάν. Ο Σαλπικίδης έχει βρει ρυθμό. Ο Λάζαρ, αυτόν περιμένουμε να δούμε πότε θα επανέλθει. Ο Λιώνας μπήκε. Ναι, ναι. Πες ο Βιβιάν, εξαιρέσει το τέταρτο κοσάρι του, το πρώτο που όντως κάνει λάθη και είναι προβληματικός. Γενικά δεν νομίζω ότι στάθηκε άσχημα. Και το πρόβλημα του πάω χθες δεν ήταν αμυντικό. Ναι. Ήταν περισσότερο στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ να μιλήσουμε για το άλλο ιδιαίτερο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Δεν έγινε κάποια έκπληξη. Νομίζω τώρα κλείσαν φυσιολογικά. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, φαίνεται στο μπάσκετ όταν είναι μια ομάδα και σύστημα πλάνο και τέλο πάντων δουλεύει από τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο δουλεύει, ξέρει που πατάει, ξέρει που βρίσκεται, ξέρει τι θέλει. Και έχει και παίκτες που μπορεί να αφομοιώσουν αυτό που δουλεύει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί δεν του απέκτησε τυχαία ένα βράδυ. Όλα είναι βάση προγράμματος και τα λέγαμε. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Χάρη Μαρκόπουλο, μέλος τεχνικής ηγεσίας βεβαίως του ΠΑΟΚ. Κύριε Μαρκόπουλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Συμφωνείτε ότι δεν γίνεται κάτι μη αναμενόμενο το Σάββατο. Ήταν ένα φυσιολογικό παιχνίδι που κέρδισε η καλύτερη ομάδα ένα πιο αδύναμο αντίπαλο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Επικρατεί μια άποψη ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε επειδή είχε τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Αυτή είναι η διαφορά.
είναι λίγο μειωτικό για όλη την ομάδα, έτσι είναι. Το να λέγεται πως μόνο ο Παπαδόπουλος πήρε μόνος. Ναι. Ήταν ένα τεστ αυτό για την ομάδα σας όσον αφορά το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που μπορεί να έχει, γιατί είναι ιδιαίτερο το μάτς σε μια δύσκολη έδρα. Μαρκόπουλε, μεγάλη προσωπικότητα στην ομάδα και πολλά ποτέ ρεπόρ στο Χαραλαμπίδη, επειδή τον βλέπετε κάθε μέρα, είστε σίγουροι πλέον ότι είναι απολύτως καλά, έχει ξεπεράσει τον όποιο φόβο, έχει ξεπεράσει την όποια ενόχληση στον νόμο, άρα θα δούμε το Χαραλαμπίδη που όλοι ξέρουμε από εδώ και πέρα, ή τον βλέπουμε ήδη? Σας λέει κάτι ότι το διαβάζω και σε βορτάρι, σε αφιερώματα τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στα τελευταία 10-12 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε, εμείς βλέπουμε μια ομάδα που λειτουργεί σωστά, έχει σέρι νικών. Εσείς ως προπονητές, τι βλέπετε να μην λειτουργεί σωστά, τι πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ? Ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το Σάββατο, μια της εβδομάδας του πάγου με το Ρέθυμνο. Μάλιστα. Ωραία. Καλή προετοιμασία σε αυτήν την εβδομάδα εν ώψη του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Χάρη Μαρκόπουλος, ο άμεσος. Ο γεννής Χάρη Μαρκόπουλος. Χάρης Μαρκόπουλος, ναι. Ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή της ομάδας, του πατέρα του δηλαδή. Βάλαμε, εντάξει. Πατέρα του προπονητή. Κανένα θέμα. Χαριτόπουλος παίζει με τον πεθερό του στην κερκίδα. Δηλαδή αυτά. Κουλινέκι, υποκλήσει. Ο Χαριτόπουλος, ο οποίος παρεπιπτόντως. Πάλι από την πρώτη δουλειά, ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντική προσθήκη και έγινε συγκυριακά. Αλλά νομίζω ότι η παρουσία του δίνει τεράστια ενέργεια σε κομμάτι που ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα. Από την πρώτη μέρα το καταλάβαινε, δηλαδή ξέραμε τι θα δώσει.
Καλή ομάδα. Καλή ομάδα, ξέρει τι παίζει. Φυσικά και ο ταλέντο μετράει. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος δεν παίζεται από πολλούς σέντερ, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι πανέξυπνος, δεν είναι μόνο το η ικανότητά του να σκοράρει, είναι αυτό με τις ασίστ είναι χαρακτηριστικό. Προχθές όχι. Τρεις-τέσσερις ο σέντερ, δεν είναι πολλές. Εντάξει, ενώ έχει 6-7 κατά μισό. Αυτό είναι. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα που μπορεί, ας πούμε, και όταν ο Χάτσερ δεν είναι σε καλή μέρα, γιατί μάλλον επηρεάστηκε, ας πούμε, από τα δώσαν, να βγάλει άλλους πρωταγωνιστές. Γιατί στην κρίσιμη στιγμή που πάει ο αντίπαλος να γυρίσει το μάτς, υπάρχει ο Κασελάκης. Υπάρχουν πολλοί. Σε κάποιο μάτς θα αναγυθεί ο Τσαϊόλης πρωταγωνιστής. Ο Κασελάκη είναι η ίδια με αυτή που ανέβηκε στο Πάρκο 24 ένα βίντεο από την προπόνηση. Στο 29ο λεπτό που ο Κασελάκης βάζει τρίποντο την τελευταία φάση, είναι η ίδια φάση με τη δύση. Έτσι γίνεται. Κλείνουν στο Λάζαρο, τον Λάζαρο βγάζει έξω και η μπάλα γυρνάει μέχρι να βρεθεί ελεύθερος. Βρέθηκε ελεύθερος, σούταρε, το έβαλε. Λοιπόν, καλά πάει το μπάσκετ. Για το γενικό ποδόσφαιρο έχεις να πεις κάτι, έχεις κριτική να κάνεις. Βέβαια, φίλε, σώματα στα τρία. Αρισπέρα δεν παίζει. Ναι, αρισπέρα, τι κάνατε κολεγιά, είπατε, τους λυπηθήκατε, τι έχει γίνει ακριβώς τώρα, δεν καταλάβω. Ωραία, τι είναι αυτά. Ασκείς κριτική στην γενική ομάδα. Ναι, δεν σταματάς τα τρία. Δεν περίμενα να δω ένα 9, 8, με έχουν καλομάθει. Ναι. Το γυναικείο μπάσκετ πώς το είδες, είτε σε δώσεις, ξέρεις τι έκανε. Που τη φέραμε. Α, ναι, έπαιζε, τι έκανε. 19 πόντους, 16 rebound. Τι κριτική που τα σκύζαμε. Ο Χάκη Μολάζο. Ναι. Άλλο επιθέωση, 16 ριμπάμπ, 9 πόντους. Ναι, ρε. Πρώτο παιχνίδι της 30 πόντους κερδίσανε. Ναι. Ενημερωτικά. Και έσπασε το έτοιμο του Αθηναϊκού. Ναι. Κέρδισε το ελληνικό που εμείς χάσαμε επειδή χάσαμε δύο βολές. Ομαδάρα έχουμε στο μπάτζετ. Φίλε, το 1/20 του μπάτζετ. Αυτό είναι. Εκεί να δώσει ο Ιβάν ένα πρίμιο. Σωστά. Θα κολλήσει γιατί... Μηνύματα. Μηνύματα. Είναι πάρα πολλά για το πριν τα μηνύματα. Εδώ. Αυτό που... Και την άκουμε για το πριν. Ο Τέσσερα γράφει, στο μάτς με Ολυμπιακό στον Πειραιά μήπως θα έχει και πριν σε περίπτωση που χάσουμε με μικρό σκορ διαφορά, τι άλλο θα δούμε. Αντί κάποιοι να τελειώνουν, λέει. Ο 86, φανατικός παοξής, πριν για ισοπαλία εντός, μόνο εσείς μπορείτε να δώσετε. Ο 235, πρέπει με αυτό, αυτό είναι για σένα, προσωπικό. Για το Λάζαρ το μήνυμα του 555. Αυτό που λέει ο φίλος πάντως ήταν μια συναυλία WASP και πήγαν ένα άνθρωπο εισιτήρια να πάνε και τέτοια και δεν ήρθαν οι WASP. Νομίζω το ότι πήγαν πιο κανένα ξύδι στο καράβι να πούμε και έλειπε το πλοίο και πήγαν ένα σαν λίθιο στο μπαγκάκι απ' έξω. Δηλαδή εντάξει, όπα. Ο Ρίτρι Ραπίδη γράφει πάρτε τώρα το Λεοντιάδη στο Βελτασίμα να σας λέει πότε να δίνετε πριν και πότε όχι. Όχι αν θα δίνει, αλλά μόνο πότε θα τους λέει. Ο Μιχάλης. Αυτή είναι πρόταση. Τρέπομαι αυτό. Ζήτω τώρα στο μεγάλο Ζήση Βρίζα που κατάντησε τα απόλυτα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το οποίο θα λέμε. Φυσικά επίπεδο K20. Ζαγοράκι θα λέμε και θα κλαίμε. Αυτό είναι δηλαδή το οξύ τώρα. Τι να σου πω, δηλαδή. Πιστεύω ότι είναι το οξύ. Κάνει μια φορά το μπαουκ του Βρίζα με το μπαουκ του Ζαγοράκη. Ναι, είναι δηλαδή αγαπάει την ομάδα. Φανατικά. Ε? Φανατικά. Ο Θεάτρια λέει παιδιά. Τελεία. Γιατί λέμε ότι χτίζεται ο νέος πάουκ αυτό το καλοκαίρι θα φύγει σχεδόν η μισή ομάδα. Ποιος το έχει πει αυτό, φίλε. Πάντως περνάει. Έχουν αρκετοί δηλαδή παίκτες, αλλά το θέμα είναι ότι το μισό ρόστερ να χτιστεί είναι χτίσιμο. Ναι. Και το να ξέρεις ότι παίκτες που δεν τους είχε στο ρόστερ ενεργούς τους έχεις φέτος είναι χτίσιμο. Πάντως περνάει ο καιρός και ο ΠΑΟΚ δεν βελτιώνεται. Γράφει ο 7.30. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια στασιμότητα. Αλλά η στασιμότητα κρατάει τον ΠΑΟΚ σε ένα επίπεδο που δεν είναι και κακό και είναι δεύτερος. Και αυτό είναι μια σταθερά. Ειλικρινά, δηλαδή στο μυαλό μου γυρνάει και σκέφτομαι να μην είχαμε Σαββίδη. Να δω τι θα λέγανε όλοι. Τι εννοείς? Ειλικρινά, τίποτα, να μην είχαμε Σαββίδη. Αυτός ο μεροπληθυσμός και αυτό το... η αναμονή και... Κλείνουμε την πρώτη ώρα με τη χορηγία της Nova.
όπου όποιος έχει Nova έχει και όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Βάλτε Nova στα καταστήματα Fortnite ή στο δίκτυο εξοδημένων συνεργατών. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο και με ποδόσφαιρο και με γραμμές φυσικά λίγο αργότερα για τις δικές σας απόψεις. Πώς τι μου βγούσε να πέφτει την παλιά μάλλα, καλά μου. Γιατί ρε. Πώς φορά πας το σου φορείτε στην Ελλασμά, δεν έκανες να πεις. Ενώ τρίτη φορά τώρα βγήκε. Τι λες ρε. Ναι, τρίτη φορά. Είπαμε δύο στο πρώτο ημέρα, μετά δεν είπαμε τίποτα. Ναι. Τώρα θα πάμε. Το ξέρω τι έβαλε πάλι ρε μάλλα, και δεν θυμάται. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Με στο άκουσμα, αλλά να μάθουμε. Να πάρω και ένα σχόλιο. Κάτι το πάμε. Αυτή η ομάδα παίζει μόνο ποδόσφαιρο. Match Reports. Η εφημερίδα που γράφεται μέσα στα κείμενα. Κάθε Δευτέρα, μια ανάλυση για όλα τα μάτς σε όλες τις κατηγορίες. Match Reports. Με 2 σελίδες σχολείου, 10 σελίδες Β και 7 σελίδες Γ εθνική. Ακόμα 11 σελίδες Β εθνική, 5 σελίδες πρωταθλήματα νέων και 20 με όλα τα τοπικά πρωταθλήματα. Match Reports. Κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Εσταϊσμός, κλιματισμός, θέρμανσης, λέξεις, συνώνυμες με την αερομηχανική κατάσταση. Με 40 χρόνια θέα στον χώρο είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε από ένα μικρό κατάστημα έως ένα εργοστάσιο. Εσταϊσμός, κλιματισμός, θέρμανση, αερομηχανική κατάσταση. Κατασκευή, εμπορία, μελέτη και τοποθέτηση. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας και ενημερωθείτε για θέρμανση με αερολέπτες ξύλου για μεγαλύτερη οικονομία. Το Ρεοκάστρο 162 στη Λιούπολη. Τηλέφωνο 231-0656-229. Τι γίνεται στη Μεάνδρου με περιφερειακό? Ελάτε, υποτιλιάρισμα είναι αυτό. Γιατί τέτοια κίνηση? Γιατί μεταφέρθηκε η Μετάλλο Μεάνδρου 117 με περιφερειακό. Μόνο στη Μετάλλο, του Λάπα Δίσπινγκ και Αμπαντιζέ, μόνο 160 ευρώ με προφητεία και δωρεάν μεταφορά. Μετάλλο, του Λάπα Δίσπινγκ και Αμπαντιζέ, οι μαρτυρωθήκες από την περίοδο και ο πολιτισμός για και κλινικά όπλα. Μετάλλο, Μεάνδρου 117 με περιφερειακό. Στον έρχομο, διαχώρα 93 στην Άνω Κούπα και εργοστάσιο στο Λακό. Τηλέφωνο 762-713 και στο ίντερνετ www.metalto.gr. Στην Κοσμιάνα, 2 ευρώ έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από όσο νομίζετε, γιατί με 2 ευρώ τη μέρα αλλάζετε την κουζίνα σας. 2 ευρώ τη μέρα! Ναι, διαλέξτε την κουζίνα που θέλετε από μια τεράστια ποικιλία και αποκτήστε την άμεσα. Μόνο 2 ευρώ τη μέρα! Ακριβώς! Θέλεις την έργο του μήνα σε 24 δόσεις και μάλιστα άτοκες. Πάμε αμέσως! Γιατί όμω που χάνετε να βρούμε πουλέτα! Οι 24 άτοκες δόσεις πιστεύουν ότι το τέλος του έτους και για όλα τα προϊόντα από Σεριάννα. Ναι, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πέφτει ένα μηνιάτικο σε πετρέλαιο. Πάρε χαρτί και σημείωνε. Καστούριο 231-0-94-1066. Για συνέχιση, κατάσταση και συντήρηση ελευθερίου φυσικού αερίου. Στις καλύτερες τιμές. Προτείνεις Καστούριο δηλαδή. Με κλειστά μάτια, αγόρι μου. Καστούριο. Θέρμανση, κλιματισμός, φυσικό αέριο. Καστούριο, χειμώνα καλοκαίρι. Ιωάννη Πασαλίδη 10 στην Κατατούμπα. Τηλέφωνο 231-0-94-1066. Thanks.
Λοιπόν, πες ένα αντικείμενο με έξι πλευρές. Σαν πες μου ένα άφημα με έξι πλευρές. Τώρα πες ένα γεύμα με έξι ευρώτα. Σαλάτες, πορευτικά, μαγειρευτά ή κρεατικά, φρούτα τσιγλικά. Τρως απεριόριστα και τα συνοδεύεις με κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό και καφέ. Μόνο με έξι ευρώ. Πού το είδες αυτό και παίρνει μια λέξη με έξι γράμματα, καζίνο. Ακριβώς. Στο εστιατόριο Λατεράς του Ρίτσενση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Προσφορά που σε εξητάρει. Κάθε μέρα βεβαίως μας γίνει από τη 1 έως τις 6. Απολαμβάνουμε απεριόριστο μεσημεριανό στο Ρίτσενση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μόνο με 6 ευρώ. Ρίτσενση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Πω πω ρε μαλάκα. Δώσε εδώ, δώσε, δώσε εδώ τα κάνω. Ναι. Θα τον πάρω κατευθείαν με το πάνω να τον κλείσω. Σόπα. Εντάξει, καλά. Ναι, είναι, thanks, thanks. Επίσης καλύτερα μισή ώρα, λέμε. Λέτε με εσβάσεις, ναι. Κάτι, κάτι. Αλλά φαίνεται ότι πιο εύκολα θα κλέβεις μάτς παρά θα... Σε μας τελική προσπάθεια, έκανες 5-6 καλές, αλλά δεν το δες. Θα πάρεις, δεν θα πάρεις. Θα σπάσουν το κομμάτι. Όχι, μάτς. Πρέπει να γίνει καμπριολέ, πολύ, δεν γίνουν διαφορετικά. Να εγώ δεν βάζω κανένα. Έχει ο πορικούς, έχει άτομα που θέλουν να παίξουν μόνο στην ώρα. Τι κάνουμε τώρα, εγώ ξέρω. Thank you.
νούμερα 370. Ιδιωτικοποιείται μιτζάκι και για την πλήρη ανακοίνωση του χώρου. Τηλέφωνο 2310754370. Match Reports. Από Δευτέρα 19 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Match Reports. Η εφημερίδα που παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα. Με αναλύσεις για όλα τα match σε όλες τις κατηγορίες. Match Reports. Κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Match Reports. 80 σελίδες μόνο. Κάνει. Κάνα πούλε το θα παίξω μικρό και... Ναι. Τι γίνεται ρε παιδί, γιατί από τρέχα. Τι γίνεται, δεν μπορεί να μας πονάνε να πούμε. Γιατί έδωσε πρίμα. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό. Η Smart Telecom είναι μαζί μας αυτή την δεύτερη ώρα. 4.500 πελάτες. Οι ειδικοί στα αέρια καύσιμα. Δεν θα ξέρουμε το που θα κρυφώ να είσαι πάρτε. Φίλε, είδα πάντως ένα λεωφορείο που ήρθε με ανθρώπους του Σαββίδη εκεί, μια Γκουτζάραβα για πρώτη φορά αισθάνθηκε τι αισθήνα ακριβώς μου. Ήταν ξεκάθαρο, δεν είχε μια εμπειρία. Ενώ κάτι φίλοι Σαββίδη βίωσαν ένα λούκι ακραίο. Λοιπόν, η Smart Energy με την εργασία της Πετρογκάζ, μαζί μας γιατί δεν θέλω να ακούσουμε τον χορηγό. Σφαγή του Παναθηναϊκού, πρώτη φορά δίνεται πέναλτι με το γοφό. Είδες ο Άγγελος, είδες. Όλα υπέρ. Μίλησε ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης πριν από λίγο, να ακούσουμε κάποιες από τις δικές τοποθετήσεις για ό,τι έγινε χθες και να συνεχίσουμε. Μια γεύση από Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ολοκληρωμένη και προσωπικότητα. Πες αυτό που θες για τον Τζαβέρα, εγώ θέλω να σημειώσω και μια τάκα που Σαββίδης στους καλεσμένους του.
που δημοσιεύσαμε στο ΠΑΟΚ 24 νωρίτερα. Στο ξενοδοχείο. Ναι. Όπου μιλούσε με Βασίλη Γκαγκάτση, Σάββα Θεοδωρίδη, Γιάννη Μόραλη. Με τους φίλους του. Τους άλλους, τους καλεσμένους. Ναι. Α. Λοιπόν, ο διεθνής αριστερός μπακ, ο Γιώργος Τζαβέλας, έγραψε κάτι στο Twitter, το οποίο αποτελεί ένα στίχο τραγουδιού που συνδυάζεται με τη Θεσσαλονίκη. Τι, που διαβάζω... αγαπημένη, είτε με κοιμά είτε με κρέμα. Δεν τα αφήνει και κατάλοιπα που έγινε. Θεοποιημένη. Τα αφήνει και κατάλοιπα. Όταν μάθω. Λοιπόν, έγραψε το, όπως διαβάζω το ΠΑΟΚ 24, αλλάζω διεύθυνση, αλλάζω σπίτι. Αυτό ως συνέχεια έχει το μετακομίσιο στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό από το πρωί συνδυάζεται από όλους με τον ΠΑΟΚ, που φυσικά ψάχνει ενίσχυση στα αριστερά για το καλοκαίρι και μετά. Βέβαια, αυτή η ατάκα σημαίνει ότι κάπου έχει κλείσει. Έτσι, για να το. Λες να έχει κλείσει. Στη Μονακό ανήκει. Στη Μονακό ανήκει, ναι. Λες να έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Κοίτα να δεις, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει καμία επίσημη συζήτηση. Αυτό ξέρουμε. Έχει κάνει ανεπίσημη συζήτηση. Ανεπίσημη συζήτηση, παραδείγματος χάρη, έχει κάνει με τον Ναπολεόνι. Ναι. Στο ενδεχόμενο. Αφού έκλεισε με τον Ναπολεόνι, δηλαδή. Ναι, στο ενδεχόμενο να πάει σε φθηνές λύσεις. Ωραία. Συζήτηση προφανώς έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και ανεπίσημη με πολλούς. Αλλά να έχει κλείσει παίκτη. Να έχει κλείσει παίκτη αποκλείεται. Αποκλείεται. Αν θα κλείσει ο ΠΑΟΚ παίκτη, θα κλείσει από εδώ και στο εξής. Ναι. Μετά το ραντεβού που έγινε χθες μεταξύ Ζαβίδη, Βρίζα, Τσιτσιτιακόφ. Ο Τζαβέλας σήμερα το πρώτο γράψει. Αποκλείεται. Από χθες είχε γράψει και κάτι άλλο. Ναι. Που τη μετακομίζει, γιατί τώρα το κολουμπάρεψε αλλιώς. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης, ναι. Αριστερό μπακ. Ο καλός Τζαβέλας. Ναι. Τρελάκια είναι εντελώς το μεταξύ, να ξέρεις. Ναι. Το... πολύ καλά στημένα. Ο Λαϊτάν που τον παρακολουθεί με βάλε γκολ με κεφαλιά. Ναι, και είχε διαδοκάρι. Ναι. Πιο έτοιμος παίκτης του Τζαβέλας. Εννοείται. Για μια καλή ομάδα. Ναι. Αυτό πρέπει να τον. Τζαβέλας είναι διεθνής. Να τον φτιάξει. Ξεκινάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θες να πάρεις τώρα. Έτοιμος να ανέβεις λίγο επίπεδο ή παίκτες για να φτιάξεις. Αυτό είναι το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Γιώργος Κουβεντίνη, θυρά μου. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Όχι. Τα πιάσαμε όλα. Πρώτα απ' όλα τα οικονόμησες με τον Πλατανιά, όπου δικαιώθηκες στον Άσο. Το έπαιξες. Ξέχασα να το παίξω. Γνωστό σκηνή το Αναστασιάδη. Έτσι. Εντάξει, το σημείο που παίζει, έτσι. Που πάει εκεί. Άσο. Είχες προβλέψει και τη σφαγή. Το θυμάσαι, είναι καλό. Ναι, τώρα το βλέπαμε στον τηλεόραση, γι' αυτό. Είχες προβλέψει και τη σφαγή, είχες προβλέψει. Ποια σφαγή. Σφαγή έγινε, εντάξει τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Ως μη γεννόμενο μισθός. Το site σήμερα, μόνος του, έβγαινε μόνος του όμως. Το δεν με το γοφό. Μείωσε, έγινε 2-1. Τόσο. Αντιστράψαν οι ρόλοι. Ο Πατανιάς ήταν Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός ήταν Πατανιάς. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι. Το χρώμα έχει ένα θέμα. Αυτό το σκάνδαλο με το κόκκινο τριφύλι του Πλατανιά, ρε παιδιά, πρέπει κάπως να αλλάξει ένα σήμα, δηλαδή... Εγώ ξέρω ότι ο Γκάρ την είδε μέσα εκεί ανάπαση στο στόχο του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Πάμε στα του... Ξέρω ακόμα πάρα και δίνει τα νέα μέτρα, και πόσο χρόνο είναι πλάκα ο Γκάρ. Δεν μιλάνε 34-35, δεν πάρα πάνω. Έφυγε τη ζωή. Πριν πολλά χρόνια έφυγε τη ζωή. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, επειδή το γράφουν και αρκετοί φίλοι, πέρα από το θέμα του πριν το οποίο θίγουν, γράφουν για τα δακρυγόνα. Ο 414 γράφει για δακρυγόνα, πολλά δακρυγόνα. Πρώτη φορά δεν μπορούσα να δω και να περπατήσω. Πράγματι, υπήρχε. Θα το έλεγα και αυτό, επειδή εγώ το είχα πει μια ώρα πριν τη θέατρα. Ναι. Γιατί δεν είναι καταστάσεις
με τη γεωστική των περισσότερων. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει τόσο βαρύτητα και των περισσότερων. Τα πάντα με το στέι, δεν μπορώ να τη μονάσω καθά πριν. Δύο ώρες, δυόμιση πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, στο ίδιο σημείο ξεκίνησαν όπως ξεκινούν πάντα. Εκεί μεταξύ της 4 και της 3. Είδα με τα μάτια μου άνθρωπο να κλαίει προς τα κέντρα του και τσαλακωθεί από τις πέτρες. Άντε εντάξει, τώρα έντος. Και δεν το έχω πάθει και εγώ αυτό που άπρεσα να πάρει επεισόδια. Πηγαίνει στο γήπεδο, αμέριμος, και σου βγαίνει ξυνή τέλος πάντων που διέπτυξε να πας στο γήπεδο. Και μετά λέγεται δεν ξαναπάς. Έσον. Από την άλλη βέβαια, αυτό δεν πλέον δακρυγόνα, δεν πλέον διακρίσει τα δακρυγόνα. Δηλαδή πρέπει κάπως να περιοριστεί και αυτή η χρήση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να περιοριστούν όλα. Συμφωνώ, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αν είδες κάτι και σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από το φυσινό πάγκο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολλά τα... Είναι ένα καλύτερο πάω. Ναι. Πόσο τριβολικός και να γίνομαι, και ένα... για να μην πω και ξεχάθλιο, ακόμα να παράρει το πάω. Δηλαδή, επειδή κάθε τέτοια παιχνίδια πρέπει και υψηλού κινήτρου, περιμένεις να δεις κάτι. Γι' αυτό το είδα. Είδαμε έναν πάω. Εγώ δεν θυμάμαι πότε μπορεί το ΠΑΟΚ ξανά έτσι με τίποτα Ολυμπιακό στην Τούμπα. Επίση! Με τι κακέ εποχέ του ΠΑΟΚ. Έχω εγώ να πάω ζωντανό με στο κύκλο. Πέρσι είμαστε χειρότεροι. Πέρσι είμαστε χειρότεροι. Στο 12-02 ήμασταν. Δηλαδή παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ το πέρσι. Ναι. Μετά είσαι λίγο ζωντανό. Μετά. Υπήρχε το 0-0 πριν από μια τριετία-τετραετία. Τότε που έγιναν και πάλι πολλά επεισόδια που ήρθε ο Ολυμπιακός με πολλές αλλαγές και ήταν και εκείνο μια σούπα μέσα στο γήπεδο. Το 0-0 πρέπει να ήταν μετά το κουκουλάκι το μάτς πρωταθλήματος. Δεν μιλάμε για κακό παιχνίδι γενικά. Μιλάμε για κακό πάω. Το παιχνίδι που δεν το θυμάμαι, ο Ολυμπιακός είχε παίξει και βάλει κάποιους νεαρούς μέσα στο πάνω. Ναι. Ναι. Εμένα αυτό που προβληματίζει από το φετινό ΠΑΟΚ είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία λέει και αναφέρει την αρνητική υποστήριξη. Ο ΠΑΟΚ παίζει φέτος σε μόνη του μοναχή, στη μήνυμη ένταση. Ένταση δεν εννοώ το πάθος που δεν μπορούσε να καταλαβαίνει ο κόσμος να πηγαίνουν δυνατά στην μπάλα. Να προσπαθεί η ομάδα να δείξει τον τάξη στο γήπεδο, να προσπαθεί να παίξει ένα τέμπο, να αλλάξει γρήγορα την μπάλα, να έχει ένα ρυθμό στο παιχνίδι. Και όπως έγραψα και στο blog, φέτος το μοναδικό μάτς που ο Ολυμπιακός κινδύνεψε να χτίσει στην Ελλάδα ήταν το Χαϊλάου. Τώρα σε ένα Μάρι, που τώρα αν μιλήσουμε για διαφορά ποιότητα, είναι άλλη κόσμο. Δεν συγκρίνονται. Και όπως εκείνος, αυτός ο φετινός Άρης, πολύ χαμηλή στάση κόντρα από τον Ολυμπιακό. Γιατί, διότι στο γήπεδο μέσα βγάζει ενέργεια. Όπως τα κάνει, όπως τα κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Όπως τα κάνει και με τον ΠΑΟΚ ο Άρης. Είναι όπως τα κάνει και με τον ΠΑΟΚ, γιατί το κάνει παραδοσιακά. Ο Άρης το κάνει όλο το παιχνίδι. Γιατί το έχει 10 βαθμούς. Καλά, βέβαια. Το 12 μάτς που έχει παίξει, με εξαίρεση τον μάτς του κανένα άλλο παιχνίδι δεν έχει βγάλει αυτή την ένταση του παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία παίζει σε ένα μόνο. Ροζ Βάρε. Δεν είναι ότι η Σέντρα είναι καλή να βάλει και παλιά φροντιά της από πλασένα και φύτσι. Αυτό, μια ομάδα η οποία δεν έχει νεύρο στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να βάλει γρήγορα την μπάλα. Προσπαθώ να βρω τις σωστές λέξεις για να μην παρεξηγηθεί.
Με λίγα λόγια, δεν θα πλήρωνε εισιτήριο να πάρουν το δις. Αν το ξέρω, θα πλήρωνε κάτι στο γήπεδο. Ναι, δεν το ξέρεις. Όχι, επειδή τον βλέπεις γενικώς, δεν είναι ομάδα που θα συγκινήσει ως φίλαθλο, όχι ξοπαδό, να πάρουν τη δις. Ναι. Γιατί διαφωνείς ότι δεν έχει ποιότητα ο ΠΑΟΚ. Διαφωνείς ότι δεν έχει ποιότητα. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει ποιότητα δεν έκανε φάση του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Έκανε ποιότητα. Έκανε φάση. Έκανε φάση ο ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Έκανε. Έκανε ποιότητα. Γιώργο, μην μου κάνεις παράδειγμα, μην μου κάνεις παραδείγματα. Άλλο παιχνίδι το ένα, άλλο παιχνίδι το άλλο. Ναι, ωραία. Ο Πεθανιάς τι έκανε, έκανε μία φάση και πήγε να βγάλει πέναλτι και βρέθηκε 2-0. Ναι, αυτό σου λέει, έκανε μία φάση που βάλει τον γκολ, που είπες και μόνος ότι ο μέσος... Μετά το 1-0 έχει άλλη μία φάση. Ωραία, με τον, πώς λέει, τον Μιτσέκη, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ωραία. Και εκεί πέρα παίρνει τον λόγο του πέναλτι. Και είναι παιχνίδι που παίζει στην έδρα του. Εγώ, ναι, στην γνωστή καυτή έδρα με το κόκκινο τριφύλι. Ναι. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω κάτι. Αυτός που έχει κάψει το επιχείρημα. Δεν είναι μόνο η ποιότητα την οποία υπερεί ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Δεν υπερεί η ποιότητα. Αυτός που έχει κάψει το επιχείρημα αυτό και συμφωνώ είναι ο Δόνης. Το έχει πει ήδη 5-6 φορές. Δεν έχει δικαίωμα να το ξαναπεί γιατί το έκαψε. Αλλά από εκεί πέρα είναι ένα. Μισό για να ακούσουμε τι ώρα είναι. Δύο τελεπτά ακόμα. Εγώ είμαι τη γραμμή. Επιστρέφουμε πάντα εδώ στο ΠΑΟΚ 4. Ένας φίλος με αφορμή αυτά που λέμε και λες Γιώργο γράφει, προφανώς ρωτάει, ο Πανιώνιος έχει ποιότητα. Ένας άλλος φίλος γράφει, άρα κουβεντίδι να πάρουμε τους προπονητές του Άρη. Είναι μηνύματα που ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Χθες ήταν το αποκορύφωμα, ήταν πράγματι σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός η κατάσταση πολύ πολύ ήρεμη σε όλα τα επίπεδα. Χθες ήταν άθλιος ο ΠΑΟΚ, μέχρι το 70. Το άθλιος είναι υπερβολικό, εντάξει. Δεν ξεφτυλίστηκε κιόλας μέσα στο γήπεδο, δεν έπαιζε μονότερμο αντίπαλος, εντάξει. Ήταν κατώτερος του αντιπάλου σίγουρα. Ήταν πολύ κατώτερος του αναμενόμενου.
Περίμενε. Θα δυσκολέψει κάπως τον Ολυμπιακό να συμβαδίσει στο γενικότερο κλίμα του γηπέδου με τον κόσμο αναψιασμένος να περιμένει να δει κάτι. Δεν το έκανα πάω. Και εγώ λέω αυτό που λέω τελευταίο καιρό πάρα πολύ συχνά, ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά. Και το δεν παίζει καλά, δεν φταίει η ποιότητα που δεν έχει στον Ολυμπιακό. Δεν μα αρέσει να βάλουμε το κεφάλι μα στο πορτοκάλι και να λέμε εντάξει, και να το ξαναβρούμε μπροστά μα. Διότι ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να κερδίσει την περιφέρεια, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να κερδίσει το βαλιακό μισθό. Και εμεί ακόμα θα συζητάμε για την ποιότητα που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Αν έχει το ίδιο πρόσωπο. Αν έχει το ίδιο πρόσωπο με το τελευταίο μήνα, ναι. Αν βρει το ρυθμό που είχε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα είναι καλύτερο. Όχι, εντάξει, δεν έχει ποιότητα, δεν είναι μόνο η ποιότητα. Είναι και η ποιότητα. Είναι και η ποιότητα, δεν είναι. Δεν είναι ποιότητα, Γιώργο, το γεγονός ότι η μπάλα δεν βγαίνει σε όλο, δεν μπορεί να κάνει ένα κοντρόλ ο χαφ και να τη βγάλει σωστά. Δεν είναι θέμα ποιότητας. Όχι, δεν θέλω ότι είναι μόνο η ποιότητα, αλλά είναι σίγουρα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται διαφορά ποιότητα. Είναι άλλο παιχνίδι και εγώ πέρα σου βγάλω ένα εκατομμύριο. Έχει κάνει 7 νίκες, μη στέκεσαι στο Πανιόνιο. Η Τρίπολη είναι τρένο, μη στέκεσαι στην Τρίπολη. Η Τρίπολη έχω πει ότι είναι καλύτερη από εμάς, δεν το συζητάμε. Αλλά η Τρίπολη είναι καλύτερη από εμάς γιατί είναι, έχει τη δεύτερη χρονιά του ίδιου προπονητή και έχει ένα κορμό και μια τριετία. Εννοείται ότι η Τρίπολη είναι καλύτερη από εμάς. Είπα ποτέ εγώ ότι η Τρίπολη δεν είναι καλύτερη από εμάς. Το έχω γράψει κιόλας. Δύο φορές μάλιστα. Και το γράφω και καιρό. Και εγώ λέω ότι ο βασικός διεκδικητής για δεύτερη θέση είναι η Τρίπολη, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Μα όπως πάει ο ΠΑΟΚ και το ψάχνει. Μα εννοείται ότι θα βγει η Τρίπολη. Και δεν το λέω τώρα μετά τις δύο εμφανίσεις. Το λέω το και καιρό. Θέλω να σου πω, εννοείται ότι είναι πιο... Είναι καλύτερος ο Μπαρτολίνη, ο Ράγιος, ο Ουσέρο και ο Ναβάρο και ο Σανκαρέ. Αλλά δεν θέλω να πούμε κιόλας. Ρε, είναι δουλεμένη ομάδα. Και ο, πώς λένε, ο Τσαμπούρης και ο... Είναι και ο Φορμού και ο Τσαμπούρης σε κανονικοί προσφαιριστές. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι είναι δουλεμένη ομάδα. Όχι μόνο ποιότητα. Ναι, είναι συνδυα... Ναι, ρε φίλε, άλλο να δουλεύεις δύο χρόνια και άλλο πέντε μήνες. Και δύο χρόνια, όσο όλες πήγες τρίπλα πέτρας πήγαινε. Ήταν, 1,5. Ναι, είναι μία σεζόν, πέρσι-πέρσινη. Είναι η πέρσινη σεζόν και έκανε και μία προετοιμασία. Έχει δηλαδή το χρόνο και δεν έκανε 15 μεταγραφές, είχε υλικό. Δεν έχασε το σημαντικό του κορμό. Ποιον έχασε η Τρίπολη από πέρσι. Ναι. Εντάξει τώρα. Έχει διαφορά. Βεβαίως και έχει διαφορά. Βεβαίως και έχει διαφορά. Τεράστια. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι η ποιότητα του ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ επειδή έχει ποιότητα, έχει τους βαθμούς που έχει. Διότι κάνει σαν Σαρδικίδη, περίλο από Αθανασιάδη και πάει παίρνει βαθμούς. Επειδή έχει τέτοια ποιότητα στην επίθεση. Αν δεν είναι για αυτούς. Και να σου πω κάτι, όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, μάλλον όπως δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν θα αργήσει η μέρα που θα κράζουν και θα βάλει γκολ ο Κλάους. Διότι ο Κλάους σήμερα βάζει γκολ με μισή ευκαιρία. Μια καλή προσπάθεια του Σαρδικίδη. Δεν το συζητάω, μεσοεπιθετικά μεσοεπιθετικά είμαι εδώ. Κύριε καλή σέντρα, και θα βάλω τον Κλάους, θα λέμε δεν βάζει πλέον τον Κλάους. Δεν θα φταίει ο Κλάους γι' αυτό. Μα φυσικά θα φταίει ο Κλάους γι' αυτό. Δεν θα. Δεν πέτει πάνω θα φταίει. Τέλος πάντων. Επειδή ο Μπατζόρι είπε γιατί να βγάλουμε. Θέλουμε σήμερα να παραβλέπουμε. Κάτσε παραβλέπουμε, εντάξει. Δεν παραβλέπουμε τίποτα. Πρέπει να διμηδενίζουμε κιόλα. Τέλος πάντων, επειδή θέλει ο Μπατζόρι να βγάλουμε. Μα ποιο είπε, γιατί είπε κανεί ότι. Όταν ωραίο πιει τα πάντα, είναι σαν να βάζει τα κεφάλια μα και να μην κάνει τροποκάμιλο. Για σήμερα να πει σήμερα ότι ο Πάπ παίζει ποδόσφαιρο. Δεν θα βάζει λόγια στο στόμα μου. Όχι, ερώτηση που κάνω. Ο Πάοκ σήμερα παίζει ποδόσφαιρο ανάλογου του μέτρου, θα σου πω εγώ, υλικού που έχει. Δεν ξέρω, ένα χρόνο το χθεσινό παιχνίδι δεν περιμένει και κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. 4 της Ευρώπης. 16. Δεν το χρησιμοποιεί. Αυτή η κουβέντα έχει τόσες παραμέτρους. Είναι η εξέλιξη. Το χρησιμοποιεί. Είναι η εξέλιξη αυτής της ομάδας.
Ναι, απλά το κάθε πράγμα έχει την ανάλυση του. Εγώ θεωρώ ότι πολλά πράγματα, ναι, ότι πολλά πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Θεωρώ επίσης ότι πολλά είναι τραγικά, ότι σε κάποιο επίπεδο φταίει η ποιότητα, ότι σε κάποιο επίπεδο φταίνε τέλος πάντων οι τραυματισμοί, ότι σε κάποιο επίπεδο φταίνε για κάποια πράγματα που προφανώς δεν έχει καταφέρει να λύσει ο προπονητής. Είναι συνδυαστικά όλα. Δεν είναι. Προπονητής, σε ποιο πράγμα φταίει ο προπονητής? Προπονητής, σε ποιο πράγμα φταίει? Θέλω ότι φταίω σε ένα βαθμό στο κομμάτι της ανάπτυξης. Ότι είναι σχετικά μονοδιάστατος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν δεν πλαγιοκοπήσει, δεν μπορεί να παίξει καθόλου κάθετα. Αυτό φάνηκε όταν παίζει ρόλο. Ότι. Άρα και αυτό φταίει και το κομμάτι της ποιότητας. Δηλαδή, αν δεν έχω ένα παίκτη να παίξει το ένα μέλλον, έχω θέμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Αμπτούν έχει πάρει 4 φορές την μπάλα χθες και σε έχει κάνει και δυο. Δεν την πήρε, δεν της πήρε 5 φορές την μπάλα, 4 φορές την πήρε. Όταν πουλάς την μπάλα στα χαφ, τι να προλάβει αυτός που είναι να καλύψει αυτό που έχει πουλήσει? Δες τις φάσεις πως γίνανε. Και οι 5 φάσεις που έφυγε από πουλ, δεν είναι πουλημένες μπάλες. Ήρθε με τον μικρό, είναι φάση που ήταν ο δυναμός. Το γκολ... Το γκολ... Το γκολ το τρως, επειδή ξεκινάει ο Τζιμπούρ από την περιοχή του απ' έξω και ο Λόρας δεν τον ακολουθεί. Εντάξει. Τον κοιτάει. Να καλύψει κανείς το λάθος του ετών. Δεν υπάρχει, κύριε, ο τρόπος είναι ασμένα, δε. Περνάει η φάση. Πήγε κανείς εκεί να καλύψει το λάθος του ετών. Δεν έχει κάνει λάθος ο ετών εκεί. Εγώ θεωρώ, δεν είναι 11 μάτουμα. Το ποδόσφαιρο είναι 2 ομάδες. Πήγε να καλύψει κανείς το λάθος του ετών στη φάση που ξέρει τον πρώτο να του. Κάλυψε κανείς το μικρό στις 3 φορές που έχασε την... Το γκολ ξεκινά το γεγονός ότι ο Τζιμπούρ κάνει 30 μέτρα χωρίς μαρκάρισμα. Το γκολ το τρώμε γιατί ο Τζιμπούρ κάνει 30 μέτρα χωρίς μαρκάρισμα. Και όταν βγαίνουν πάνω του παίκτες, ο Έτο μένει ένας μέρος με τον Αμπτούν. Και από εκεί και πέρα δεν φτάνει μόνο ότι χάνουν τον Τζιμπούρ και δεν μπορούν να τον καλύψουν. Δεν υπάρχει και παίκτη στο πέρα να διώξει την απόκριση του Γλύκου. Ο οποίος δεν έχει άλλη επιλογή γιατί θα ήθελε να το κάνει ο Φουστέρ. Και γι' αυτό γι' αυτό φταίει, ξέρω εγώ, άλλο πράγμα φταίει σε αυτό, ότι κοιμούνται όρθιοι. Ατομική ευθύνη είναι όταν χάνεις τον παίχτη και τον αφήνεις 30 μέτρα να πεπατάει μόνος του. Τι φταίει ο προπονητής, που ο λόγος τον κοιτάει, δεν στο replay. Ο λόγος τον κοιτάει. Και καν... Εγώ βλέπω ότι όσο περνάει ο ΠΑΟΚ, χάνει τα όποια καλά χαρακτηριστικά του χαρτίνα που παίξει. Εγώ γίνομαι ο κακός και τα λέω. Δεν να γίνεσαι ο καλός ή ο κακός. Τέλος πάντων, εντάξει, εσύ τα είπες, εμείς δεν τα είπαμε, καλά. Τέλος πάντων, πάμε να βγάλουμε γραμμές τώρα, γιατί είχε υποσχεθεί ο Τζομπατζόγλου να βγάλει γραμμές στο λαό του ΠΑΟΚ. Καλά. Έχουμε να ακούσουμε διάλειμμα. Το διάλειμμα θα είναι 5 λεπτά το πολύ. Θα κόβεις δηλαδή τα περιτά όλα, έτσι. Πάμε στο διάλειμμα, να πούμε βέβαια ότι χορηγός της δεύτερης ώρας είναι η Smart Energas. Απόσταση του παλιού Λέβητα φυσικού αερίου και βάζεις το καινούργιο μόνο με 900 ευρώ και έχεις και 10 χρόνια εγγύηση, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή τα δίνεις μία και τελειώνει, μια χαρά είσαι. Ακούμε το χορηγό μας, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο με ανοιχτές γραμμές στο 231-0287-888. Ακόμα 11 σελίδες, 5 εθνική, 5 σελίδες.
20 με όλα τα τοπικά πρωταθλήματα. Match Reports, κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Match Reports, 80 σελίδες, μόνο ποδοσφαίρο. Ψάχνετε εύκολο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο να αποκτήσετε παραπάνω χρήματα. Ανακυκλώστε τα περιτά κοσμήματά σας και λάβετε την πραγματική αξία του σε μετρητά. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Finecon και σε συνεργασία με το έμπειρο προσωπικό μας εκτιμήστε με ακρίβεια τα περιτά κοσμήματά σας έτσι ώστε να αποδοθεί τη μεγαλύτερη δυνατότητα της αγοράς. Finecon. Εμπορία και επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων. Συντήρηση και κατασκευή κοσμημάτων. Καμάκι 29 Αφέρου 2310-462-167. Αντάκης 2 Τούμπα 2310-947-690. Συνεργασίες και με επαγγελματίες. Φάνικο. Δημιουργία. Αξιοπιστία. Εγώ πήγα στην Ελλάδα το σέρβις, έκανα το μεγάλο γενικό σέρβις, μόνο με 15 ευρώ. 15 ευρώ. Έφυγα. Η Ελλάδα το σέρβις πολεμάει και να γενικό σέρβις 95 ευρώ. Μικρό σέρβις 40 ευρώ. Το θέλεις υγραερίου μόνο 250 ευρώ τελική. Ελλάδα το σέρβις. 2.000 τετραγωνικά μέτρα και 35 χρόνια εμπειρίας εξασφαλίζουν το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Δύναμη, άνεση, πολυτέλεια. Νέα Μπερμεζίρα 3-4 στα 1600 κυβικά με πλούσιο βασικό εξοπλισμό και πρόγραμμα οδήγησης EcoPro που επιτυγχάνει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου από 27.500 ευρώ με απόσυρση. Γνωρίστε την από κοντά και οδηγήστε την σε ένα συναρπαστικό τεστ drive από το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στην Αλαμίνη ΑΕ, μέλος του δικτύου επίσημων εμπόρων BBLAS. Δυτικά στην είσοδο της πόλης, έναντι αλφακτέο. Τηλέφωνο 2310-753-615. Έλα να σου δείξω, πήρα καινούργιο GPS, μιλάει, του μιλάς κιόλας. Έλα ρε παιδί, για να δω πώς σε βάζει. Φρέσκο ψάρι στα κάρτα, με 12 ευρώ. Για να ευθύνετε 100 μέτρα, κρύβεται δεξιά. Ίσου είναι η τεχνόλογη, στηρέφει καρδί μας έστειλε. Ακτήμε την αρχαία. Να μιούνται όλοι ρε. Ρε, προορισμό σκέψη. Με νέο αναγγελισμένο χώρο και θέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Ήταν σκότες καλαμαριώτες. Μόνο με 12 ευρώ το άτομο και όλα τα κρεατικά της χώρας στις καλύτερες τιμές και 50% έκπτωση σε όλους οι διασκέδασεις στο σπίτι. Ρεστοράν, καφέ, μπαρ, τρέμ, κανάρι 2, στην Ακρή. Τηλέφωνο γραμμίσιο 2310-433-100. Θέλεις πετρέλαιο 46-41-53. Θέλεις καυσόψιλα, θέλεις πέπερ 46-41-53. Φυσικά, αν θες να ζεσταθείς χωρίς να καείς, κάλεσε το ραντίβιο των καυσίμων Κάωρα, Κωνσταντινίδης Ιωάννης, τώρα. Πετρέλαιο, καυσόξυλα, πέντε. Εσύ, φορή, κυριαρική, διακοπές για δίκοντος στις καλύτερες τιμές. Κάωρα, Κωνσταντινίδης Ιωάννης, στο Τριάτο. Τηλέφωνο 2310-46-41-53. Ραντίβιο των καυσίμων Κάωρα, Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Ευρωλίγκα θα πάμε, Ευρωλίγκα! Καλά, καλά. Χριστό, δεν θα σηκώνεστε από το κρεβάτι. Αποστάσει στη Νέα Σάντα, κατάστημα στην Ανατούπα, Μαξική Κατρία. Τηλέφωνο 2310-915-805. Από Δευτέρα,
19 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Μάτσε Πόρτς, η εφημερίδα που παίζει μπαλά σε όλα τα γήπεδα. Με αναλύσεις για όλα τα μάτς σε όλες τις κατηγορίες. Μάτσε Πόρτς, κάθε Δευτέρα στα περίπτερα. Μάτσε Πόρτς, 80 σελίδες μόνο ποδόσφαιρο. Μαθαίνοντας ποτέ. Μαθαίνοντας. Μαρλή, δούμε και γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές για τις δικές σας απόψεις με αφορμή φυσικά κυρίως το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τι πιστεύετε εσείς? Είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να βρούμε ικανοποιημένο ο ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι η έκπληξη. 23-87-888 645-287-888. Όλα αυτά με τη χορηγία της Smart Energas σε αυτή την ώρα της εκπομπής, με μια προσφορά από την Smart Energas. Καταρχάς, τους βρίσκουμε επί Δάβου 43 στην Κάρο Τούμπα, τηλέφωνο επικοινωνίας 908-468, με απόσταση παλαιού λέβητα φυσικού αερίου. Βάζουμε καινούργιο, μόνο 900 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση. Χορηγό και πάμε σε γραμμές. Μην σου πάω στα μάξι. Και μοναχική είμαστε εντάξει. Μην σου πάω στα μάξι. Μην σου πάω στα μάξι. Και μοναχική είμαστε εντάξει. Γρήγορα, γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο. Θέλει να μιλήσω από οξύ. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μάλιστα. Όταν αγοράζεις ένα προπονητή, ο οποίος όπου και αν έχει δουλέψει, σου έχει δείξει ότι το έργο του κρίνεται και παρουσιάζεται σε βάθος χρόνου, είναι τουλάχιστον ανέτοιμο, θεωρώ εγώ, να το κριτικάρεις τόσο σκληρά όσο γίνεται κριτική στο Δόνη από δημοσιογράφους και στέκομαι στους δημοσιογράφους και όχι στον κόσμο, γιατί η βαρύτητα του κόσμου είναι μικρή πριν το καφενείο κάποιος έλεγξε, αλλά όταν βγαίνει ένας δημοσιογράφος, είτε λέγεται Κουβεντίδης, είτε λέγεται Ζαγόρας, είτε Ζαγόρας. Το ανέντιμο είναι βαρύ όμως, γιατί δεν είναι χαρακτηρισμός το ανέντιμο. Ο Σταύρος προσπαθεί εδώ και καιρό να περάσει ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή είναι αποσταθεροποίηση το χτύπημα στον προπονητή. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να το κάνουν. Είναι δικαίωμά τους, έχουν επιχειρήματα. Δεν μπορείς να πεις τώρα ανέντιμο. Μα φυσικά, όπως είναι και δικαίωμά μου να πω αυτό που λέω. Το ανέντιμο είναι βαρύ, το ανέντιμο είναι βαρύ, σου παραλαμβάνω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται όμως εκφράσεις οι οποίες εγώ τα λέω, άρα κυρίως εσείς δεν τα λέτε. Εγώ βλέπω μπροστά, κυρίως δεν βλέπετε μπροστά. Αυτές είναι εκφράσεις ότι πώς να το πάνε. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να το πάρω πίσω το ανέντιμο. Αυτό που γίνεται. Κριτικάρουμε, δηλαδή μπορώ να κριτικάρω εγώ τον Χακόπο για αυτό που έκανε, όχι ότι δεν είναι λάθος, αλλά ξέρετε είναι τρελός άνθρωπος. Όταν τον πήρα, ήξερα τι είναι. Δεν μπορώ να φτιάξω το ίδιο τον Χακόπο με έναν αθλητή σαν τον Λάζαρο, ο οποίος δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα και πήρε εκείνη την κόκκινη που πήρε. Ναι. Κοινώς τον Δόνη, θα πρέπει να τον πει. Εγώ είμαι από αυτά, ένα από αυτού που δεν γουστάρα τον Δόνη να έρθει. Ναι. Έτσι, και αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αλλά θα πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο, αυτό που ζητάει ο Δόνης, θα έχει 2-3 ομάδες, κοινώς 5 μου, κοινώς 3 παίχτες που θέλω, για να πάρω τη μεσίνη αυτού που παρουσιάζω. Μάλιστα. Οκ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου, ωραία φωνή. Ωραία φωνή και ωραία γραμμή.
Τα χημικά φίλε, αφού άσε να μιλετρίου στα κεντρικά, στη Γαδά έκανε φωνή. Κι, έξω. Για πάμε, για πάμε. Πάντως στους 4 μήνες δεν μπορεί να έχει οριστικό συμπέρασμα. Άντε τα 2 χρόνια είναι πολλά, αλλά 4 μήνες είναι πολύ μικρός ο χρόνος. Ναι, γι' αυτό σου δεν ασχολούμαι με αυτό. Εγώ ασχολούμαι με πράγματα τα οποία καταλαβαίνω λίγο παραπάνω, τα οποία είναι 2. Ναι. Είδες, εγώ έφαγα και 2 κουμπιά πηγαίνοντας εκεί πέρα. Δύο κουμπιά τα κατέβασα να πούμε και λέω πάμε άντε. Είναι σε επίπεδο ρε φίλε, ναι, ναι. Εσύ, εγώ στο μεταξύ φοβήθηκα μην παίζουν τίποτα από διακάνα πούμε και εκεί βρήκα, αλλά λέω έχει πλάκα, γιατί ήξερα ότι έχει ηχεία παντού, αλλά τελικά εντάξει, υποφερτά ήταν, δεν ήταν. Εντάξει, για μένα και εσένα που έχουμε μάθει αλλιώς, εντάξει, υπάρχει άλλος κόσμος που τη βλέπει αλλιώς, εντάξει. Αυτό το στην Τούμπα είμαστε μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Στην Τούμπα είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε αυτό. Μάλλον αλλάζουν φίλε τα πράγματα τώρα. Δημήτρη, και εγώ δεν είπα να κάνουμε αυτά που κάναμε στο 78 και το 79 που είμαι εγώ που τελικά θέλουμε. Αλλά να είμαστε πιο πολιτισμένοι αυτά, αλλά με μια ηχητική βία να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε λίγο την ομάδα με συγκεκριμένους τρόπους χωρίς να πετάμε. Τι ώρα έχει προπόνηση ο ΠΑΟΚ? Έγινε πρωί. Έγινε. Και πού να ακουστείς, δηλαδή είχατε δε στα Μαγιάρ, γιατί να πούνε και ο Ντορού να παίρνει και πέντε πινελί και αν είχε τα λάθος, δεν λέω, δεν λέω καλός ή κακός, πάντως αλλάζει ο ΠΑΟΚ. Και πολλά από όσοι συνηθίσαμε αλλάζουν. Τώρα τι θα γίνει. Αλλά να κρατήσουμε τα θετικά τυχεία του παρελθόντος. Ποιος θα κρίνει το θέμα. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Μου φαίνεται ότι σε λίγο ελάχιστα πράγματα θα θυμίζουν τον παλιό ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται. Τώρα καλός, κακός, δεν ξέρω. Παναλαμβάνω, δεν ξέρω. Αλλά. Θα μπορέσουμε να βρούμε αυτό το κονκρέτο με την καινούργια ΠΑΟΚ που αισθανόμαστε ένα ότι είμαστε και ενημέρωση. Μεγάλο θέμα. Έχεις τεράστιο δίκιο σε αυτό που λες. Ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να κατανοήσει ο Ιβάν Σαββίδης και οι συνεργάτες του είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια εταιρεία σαν όλες άλλες. Και ότι είναι μια συναισθηματική εταιρεία όσον αφορά στο κοινό της. Δηλαδή, μέσα ναι, όντως θα δουλεύει εταιρικά και δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά υπάρχουν ιδιαιτερότητες οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν υπόψη και να πάει το πράγμα όπως πρέπει να πάει. Για να δούμε. Για να δούμε. Να είσαι καλά. Ναι. Ολυμπιακή ήταν. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, ναι. Ναι. Όταν αντικατάσταση που έχει μέχρι τώρα δεν πέσει το.
αυτό το λέγαμε πριν το μάτς, όταν το επισημέναμε και λέγαμε το ρίσκο. Δεν φάνηκε πάντως ότι επηρεάστηκε η ομάδα επειδή δεν έπαιξε ομάδα. Δηλαδή, ειδικά στα στημένα, ειδικά στα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Τελικά. Όχι, εκτιμάει περισσότερο τον Βιβιάν. Ναι, νομίζω ότι τον έβαλε για να τον προστατεύσει, νομίζω, επειδή είναι επιλογή. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι, απλά ο Βιβιάν σε κάποια φάση θα ήταν έτοιμος. Ναι. Ο Γκόνης απλά είχε να πάρει το ρίσκο και το πότε θα το χρησιμοποιήσει. Ναι, ήταν θέμα χρόνου δηλαδή, δεν ήταν. Δεν είναι και απλώς επέλεξε το πιο δύσκολο παιχνίδι που ήταν ρίσκο και το λέγαμε πριν το μάτς. Αποδείχθηκε ότι δεν στήχησε. Δεν στήχησε. Αλλά απ' την άλλη δεν δικαιολογήθηκε τελικά και ο λόγος που μπήκε ο Βιβιάν. Δεν υπήρχε καμία καλύτερη ανάπτυξη από πίσω προς την ΕΕ. Έτσι δεν είναι. Ήταν από το μάτς βέβαια. Να δούμε. Θα πω κάτι άλλο. Υπάρχει τρόπο όταν στον ΠΑΟΚ περιφερειακό ο κορυφαίος παίκτης είναι ο Κάρτερ. Ήταν. Ήταν. Ναι. Χθες υπήρχε ένας χειρότερος παίκτης του παιχνιδιού. Δεν θέλω να αναφέρω ποιος ήταν. Ναι. Αλλά εντάξει. Δηλαδή έλεος. Δεύτερον, θέλω να πω ότι ένα προβληματισμό για τον οποίο δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή δεν κάνω, νομίζω ότι εφόσον τώρα υπάρχουν χρήματα έτσι και υπάρχει ένα πρόγραμμα στην ομάδα, εφόσον υπάρχουν ανεβαίνουμε ένα επίπεδο, θέλουμε να λέμε, δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ 1 Γενάρη να έχει κλείσει όλες τις μεταγραφικές του κινήσεις. Έτσι είναι το σωστό. Μία θα έπρεπε να παίζουν, όχι να έχουν κλείσει. Ναι, και, αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι χθες δεν είχε οριστεί μια στρατηγική. Χθες μάλλον ορίστηκε και αυτό το έχουμε μάθει ακόμα 100%. Μάλλον. Και θέλω να μου πείτε τι θα ξέρετε. Με ποιο σχετικό έγινε αυτό το πριν, το πριν. Δηλαδή άρεσε η εμφάνιση. Είμαστε υποναπημένοι με τη δεύτερη θέση, διότι εντάξει, πήραμε ένα χείο από τον πρωτοπόλο, τον μεγάλο, τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε εμείς. Αυτό που λέγεται σήμερα είναι ότι επειδή δεν έχουν φέτος έξτρα πριν πουθενά, έχουν κοπεί, ο μεγαλομέτωχος θα δίνει συχνά πυκνά τέτοια ποσά. Αυτό λέγεται. Δεν έχουμε εμείς άλλοι, δεν ξέρουν. Του άρεσε προσπάθεια, ρε, έτσι τη βλέπεις σαν αφεντικό αυτός. Δεν δηλαδή, το ξέρουμε. Για να καταλάβεις τον εγκέντρο. Την έχω δει εγώ ότι είμαι αφεντικό. Ναι. Ωραία. Και είδα ότι προσπάθησε, εντάξει, δεν έκανες και τίποτα, αλλά προσπάθησες, το πέψες, ισοφάρισες το 88. Εντάξει, πάρε ένα χαρτζιλίκι, έτσι ώστε να έχεις το νου σου, ρε αγόρι μου, ότι την επόμενη φορά, άμα κερδίσεις, αυτό θα είναι μεγαλύτερο. Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, πρόσεξέ με, σου λέω πως την είδε αυτός. Δεν είναι... Επικοινωνιακά. Τα είπαμε αυτά για την γιατί είναι τρελαμένος, το είπαμε. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δηλαδή αυτή είναι ο ορισμός της βλαχομαγκιάς επικοινωνιακής, εντάξει. Δεν θα ήθελα ποτέ να την έχω στην ομάδα μου. Ποτέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τσιλίντερους θα έχει. Και φράσεις, τι γλυκιά είσαι καλή μου και τέτοια, ναι. Καημένες και ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα σοβαρά, εσάς δεν σας αρέσει ή όχι? Αυτό που προσπαθεί να γίνει, ναι, είναι να γίνει κάτι όπως έγινε στο μπάσκετ. Να χαλαρώσει για να μην έχει βία. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός ο σωστός τρόπος, γιατί... Και υπάρχει και μέσα στην εβδομάδα η ατάκα μην ανάψει ούτε καν πίσω. Έτσι και αυτό... Ασυλίγη ήταν, 50-55. Ναι, καλά, εντάξει. Να δέχατε σημαίες με ξύλα και κοπανούσατε τους αντιπάλους, γιατί αυτά δεν τα λέτε. Εκτός από αυτό που λέτε εσείς τώρα, ναι. Όταν η αγωνία έρχεται, ναι, ευχαριστιόταν και άμα στράβωνε κάτι, κοπανούσε στον αντίπαλο μου το μαδέρι. Εντάξει. Κοιτά. Γιατί μου το βγάζει εμένα αυτό το ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα τότε και οι αλήτες τώρα κτλ.
Ωραία, αλλά εγώ ξέρω δεκάδες περιστατικά με σπασμένα κεφάλια δεκαετία του 70. Ξέρω, σίγουρα γινόταν. Ξέρω όμως ότι δίπλα μου ήταν η Ηρακλειδέα Αγιανός και μπορούσαμε και βλέπουμε το παιχνίδι όσο και αν ήταν. Εντάξει, δεν ήταν. Εντάξει τώρα, αυτό είναι μια υπερβολή. Εντάξει, δεν... υπερβολή, αλήθεια. Γινόταν, ε. Όχι, γινόταν, λέω ότι δεν γίνεται τώρα πλέον. Ναι, εντάξει, τώρα εντάξει. Εννοείται, εντάξει. Να αποτυπώνει τη δικιά του άποψη που μπορεί να τύχει να συμπλέβει το με ένα κομμάτι του κόσμου. Δεν ακούς τι λέει η πλειοψηφία, είναι η πλειοψηφία και παίρνει το μέρος τους. Αυτό δεν είναι σωστό. Και επειδή γίνεται διάλογος, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει στο εκεί πέρα και να πούμε και λίγο υπόψη. Υπερβολές, πολιτισμό έχουμε, δεν συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Έτσι πέρα. Πολλές φορές καλείς να κρίνεις έχοντας και ένα συναισθηματισμό. Δηλαδή, εγώ τώρα αισθάνομαι πολύ βλάκας όλες τις ώρες που προσπαθώ να υπερασπιστώ κόντρα στη ροή του ρεύματος και βγαίνω πάλι ο αβανταδόρος κτλ. Κτλ. Εντάξει, ενώ εμένα έχω μια ξεκάθαρη φιλοσοφία στο κομμάτι των προπονητών. Την ίδια... Ο αβανταδόρος, ναι, όντως, δεν δηλαδή, δηλαδή, το λογαριασμό μόλι μαζί, όμως δεν κάνουμε μόνο. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Yeah. Καλά μεσημέρι. Έχουμε ώρα να ακούσουμε. Ναι. Όχι, στο φίλο πάμε. Πάμε στο φίλο. Σε λίγο η ώρα. Sorry κιόλας. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Καλά κάνετε. Ναι. Αυτό είναι. Με τα ηχεία κι εσύ. Δεν μπορείς. Ναι, δεν είχα ανάκτηση, όλη τη βιώσαμε. Ναι. Άκουσα το κουβεντήρι. Συμφώνω στα περισσότερα που σας είπε. Εγώ συμφώνω. Δεν ξέρω αν αντιστάτε με την άποψη που είχα χθες. Εγώ δεν είμαι σύμφωνο. Σε ποιο κομμάτι ακριβώς? Πέρσι πάντως που φάγαμε εκεί το δίμπαλο μέσα μέχρι το 11 δεν είχα δει τέτοιες αντιδράσεις από τις σημερινές. Εγώ μιλάω για πέρσι όμως. Δεν είχα δει έτσι. Με τον Πόλον υπήρχε μια έτσι διαφορετική τάση, αλλά με τον Βόλον βλέπω μια άλλη τάση. Ναι.
Γιατί δεν έχει γίνει, γιατί υπερβάλλεται πάντα. Του λίγο το σουτ δεν είναι φάση. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι φάση. Δεν κατάλαβα. Είναι ένα σουτ. Να σου πω, το φάουλ δεν, έκανε... δεν είναι φάση. Δεν έκανε φάση ο φάουλ. Δεν έκανε φάση. Αποστημένο. Ο Ολυμπιακός που βάζει σε κάθε στιγμή, σε κάθε παιχνίδι κόλλο αποστημένο. Και δεν έβαλε χθες. Δεν είναι σωστό. Δεν έκανε φάση τώρα. Εντάξει, ας το. Εσύ έκανε Ολυμπιακός. Μην τρελαθούμε. Έκανε. Πώς τον έκανε. Έκανε με... αυτές τις τρεις φάσεις. Τρεις φάσεις. Έκανε. Καθαρές ευκαιρίες. Από πουλήματα δικά μας έχει. Ναι, αλλά τρέχει γρήγορα και επιτίθεται σωστά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Έχει ποιότητα. Μα... εντάξει. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Ότι 5 φορές 6 φύγαμε από τα πλάγια πολύ καλά. Ωραία. Είχαμε δημιουργήσει προϋποθέσεις να γίνει φάση. Και οι σέντες γίνονται στην απέναντι πλευρά στο corner. Δηλαδή. Μία ολόρα βγαίνει μόνο του τον κόμμα για offside. Δηλαδή, μην νομίζεις και εσύ δεν μπορούσε να έχεις τις τέσσερις φάσεις αν αυτοί που είχαν την τελική πάσα ξανά την κάνουν. Ναι, δεν έγινε, δεν έγινε ούτε αυτό. Για μένα, για... ο Κουταλιανός, δεν έπαθες. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γρήγορα χορηγώ. Θα σου πω, αποδίδει ευθύνες, δηλαδή αυτός που πληρώνει, βάλε τι είπε λίγο ρε στους φίλους του. Δεν κατάλαβα. Ποιος? Ο Ιβάν Σαββίδης. Τι είπε? Τι είπε, πες, ξέρω εγώ τι είπε. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, να μην από το αποτυπώσω. Στο Πάβος 4 να ακούσουμε χορηγόρας πρώτα. Στο δείπνο και σε φίλους του, ομογενείς ποντίους από ό,τι καταλαβαίνουμε, διαβάζω ο Πάκος 4, είπος Αβίλης, είμαι ικανοποιημένος από το παιχνίδι, σας ευχαριστώ που ήρθατε στο γήπεδο. Έχουμε προβλήματα με απουσίες βασικών παικτών, η προσπάθεια των παικτών ήταν διαρκή στο τέλος, ελπίζω πως τώρα είμαστε στην αρχή της οικοδόμησης αυτής της ομάδας. Αυτό σου είπα. Δεν έχει αλλάξει κάτι βασικό στη φιλοσοφία. Από το καλοκαίρι είναι τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, φίλε, εμείς πώς μπορούμε να πιέζουμε συνεχώς μια ομάδα που είναι στην αρχή της οικοδόμησής της σύμφωνα με αυτό που την πληρώνει και να απαιτούμε πράγματα τα οποία δεν είναι σε θέση να κάνει αυτή τη στιγμή. Να απαιτείς. Εντάξει, να έχεις και, ναι, να έχεις και ένα μέτρο όμως. Να ξέρεις και να μην απαξιώνεις αν ο Παύλος πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι, όλα έχουν ένα μέτρο. Καλά, κάνουν και πιέζουν και απαιτούν. Αλλά όχι, είναι όλοι άχρηστοι επειδή. Δεν έπαιξε καλά τον Ολυμπιακό. Είπε δεν κέρδισε, είπε δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν παίζει καλά. Αυτό είναι η διαφορά. Δεν παίζει καλά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Θα πρέπει να έχουμε την ηρεμία να ανταπεξέλθουμε, να διαβάσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, ωραία, και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα το τι χρειάζεται η ομάδα για να ανέβει επίπεδο. Βήμα-βήμα, όπως έγινε και με τους άλλους, όπως γίνεται σε οποιαδήποτε σοβαρή ομάδα η οποία θέλει να ακολουθήσει ένα πλάνο. Ένα φίλο γράφει κακή αρχή για Γεροντίδη. Συμπληρωματική έκθεση αστυνομία με Πλατανιά με αποτέλεσμα να συστήνουν πειθαρχική. Πολλά δακρυγόνα χθες με ανακοίνωση σήμερα πάλι από την αστυνομία. Το διαβάσαμε και αυτό το μήνυμα. Κλείνουμε. Συγγνώμη και από τον Γιώργο Τζαγόρα. Δεν καταφέραμε να περιοριστούμε μέχρι τις 3. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα αυτό. Με τη Smart Energas θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο. Smart Energas, η ειδική στα αέρια καύσιμα και με τις εργασίες Πετρογκάζ. Καλό μεσημέρι σε όλους.